Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για τη συμμετοχή σας και για τις παρεμβάσεις σας. Είναι σίγουρο, ξέρετε πάντα, ότι εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, θα παλέψουμε τα ζητήματα, θα τα προωθήσουμε και στη Βουλή, όμως ο κύριος αγώνας είναι έξω από αυτή. Είναι μέσα στους δρόμους, μέσα στα σωματεία, μέσα στους τόπους δουλειάς, στους τόπους σπουδών, στις γειτονιές. Εκεί χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, της αντίστασης, και πρέπει να δυναμώσουν όλες αυτές οι αιστείες αντίστασης. Είδατε ότι πριν λίγες μέρες έγινε συζήτηση στη Βουλή και με αφορμή την πρόταση Μομφής και με την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου. Και η συζήτηση αυτή, όπως και κάθε συζήτηση άλλωστε, ήταν αποκαλυπτική και προκλητική, θα έλεγα ταυτόχρονα, για εκατομμύρια λαϊκούς ανθρώπους που ακούγαν όλους αυτούς εκεί, που κυριολεκτικά ο λαός μας βασανίζεται κάθε μέρα και λόγω της πανδημίας, με τα ηλιπή μέτρα στην υγεία, όλα αυτά που είπαμε, είπατε και εσείς, τα είπαμε και εισηγητικά, την ανεργία, την ακρίβεια που κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Και είναι περισσότερο προκλητική και οι κυβερνώντες, η Νέα Δημοκρατία, οι προηγούμενοι από αυτούς, ο ΣΥΡΙΖΑ, να κοκορομαχούν, και μάλιστα κοκορομαχούν και τσακώνονται για να δείχνουν τα κανάλια, υποτίθεται, τις μεγάλες διαφωνίες τους, και ο τσακωμός τους κυρίως είναι, όπως θα είδατε, για το πώς θα μοιραστούν τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μονοπωλιακούς ομίλους, την ίδια ώρα που τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να καλύψουν τα καθημερινά, απλά τα καθημερινά τους έξοδα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε ένα τέτοιο καυγά με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με άλλα κόμματα για το ποιος θα μοιράσει τα δισεκατομμύρια στους μεγάλους. Αυτή είναι η ουσία. Τάχα διαφωνώντας, τσακώνονται ότι η ανάπτυξη που λέει ο καθένας, που προτείνει ο καθένας από αυτούς, είναι καλύτερη, ότι δήθεν είναι πιο διαφορετική από το άλλο κλπ. Εμείς λέμε καθαρά το εξής, ότι είναι η ώρα. Ήρθε η ώρα, ο ελληνικός λαός, το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι φορείς, τα σωματεία, ο καθένας ξεχωριστά, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτό το παραμύθι για την καπιταλιστική ανάπτυξη που θα λύσει τα εργατικά και λαϊκά προβλήματα είναι τελικά μόνο ξαναζεσταμένη σούπα και δεν πρέπει πλέον να πείθει κανέναν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Η πείρα αυτή όλων αυτών των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι η ανάπτυξη, τέλος πάντων αυτή η μικρή που ήρθε, η ανάκαμψη που έγινε σε σχέση με την προηγούμενη μεγάλη δεκαετή οικονομική κρίση, ήρθε αυτή, αλλά ο μισθός των εργαζομένων, χιλιάδων εργαζομένων, παρέμεινε καθυλωμένος σε επίπεδα φτώχειας, εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα. Και στη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα, κανένας τους από αυτά τα κόμματα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ, δεν τόλμησαν να πούν μέσα στη Βουλή το στοιχειώδες, αυτό που προτείνουν και τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι που προτείνει το ΚΚΕ, δηλαδή ότι πρέπει να καταργηθεί επιτέλους το μεγάλο έσχος να καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή αυτό που θεσπίστηκε πριν από την κυβέρνηση τότε, θυμόσαστε, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια έγινε νόμος του κράτους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να, και βεβαίως δεν επανήλθε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όλα αυτά που ζητούσαμε. Γιατί ο καθορισμός του κατώτατου μισθού πρέπει να γίνεται με βάση το τι λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τα συνδικαλιστικά τους όργανα, τα σωματεία τους. Πρέπει να είναι υπόθεση πάλης και διεκδίκησης των ίδιων των εργαζομένων και όχι της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτοί ξέρουν τα προβλήματα, οι ίδιοι εργαζόμενοι, και βεβαίως αυτοί πρέπει να απαιτούν, να διεκδικούν και να λύνονται. Διότι ο εκάστοτε υπουργός
η εκάστοτε κυβέρνηση αρχίζει και λέει τα γνωστά περί αντοχών της οικονομίας, τόσο αντέχει η οικονομία, δεν αντέχει η οικονομία και πάει λέγοντας. Και όταν λένε αυτοί οι αντοχές της οικονομίας, εννοούν μόνο τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και βέβαια στα πολιτικά σχέδιά τους, ακριβώς επειδή τα χαμηλά κέρδη και η μεγαλύτερη εκμετάλλευση του λαού των εργαζομένων φέρνει και περισσότερα κέρδη στους ομίλους, στη μεγαλοεργοδοσία κλπ. Και γι' αυτό τα σχέδιά τους είναι να κρατηθούν όσο γίνεται πιο κάτω και τα επόμενα χρόνια η μισθή, το λαϊκό εισόδημα. Σήμερα οι πολιτικές τους έρχονται να προωθήσουν περισσότερο την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου με πάρα πολλούς τρόπους. Από τις φοροαπαλλαγές που έχουν μέχρι μια σειρά προνόμια επενδυτικά που τους δίνουν και βέβαια εδώ δίνουν έμφαση σε αυτό που ακούτε κάθε μέρα να λέγεται την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, την εξωστρέφεια της οικονομίας κλπ. Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι πως η ανάπτυξη του κεφαλαίου ωφελεί γενικά όλους τους εργαζόμενους, αφού έτσι μόνο, λέει, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, θα υπάρξει μια προκοπή για τον τόπο. Φυσικά ξέρουμε από την ίδια μας την πείρα τόσα χρόνια τώρα ότι αυτή η άποψη απέχει από την πραγματικότητα παρασάγκας. Είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δέστε για παράδειγμα τι κάνουν στη Λάρκο. Μια χρυσοφόρα επιχείρηση που θα μπορούσε να ζήσει όχι μόνο τους 1000 τόσους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτή την επιχείρηση, αλλά και ευρύτερα τον ελληνικό λαό σε όλες τις περιοχές που υπάρχει η Λάρκο, αλλά και ευρύτερα. Βγάζουν λόγους για τη δίθεν ανάπτυξη και τους πετάνε στο δρόμο. Τους λένε μέχρι τέλος Φλεβάρι, αυτή είναι η πρότασή μας, να φύγετε όλοι, θα απολυθείτε όλοι. Πάνω από 1000 άνθρωποι από τη Λάρκο θα απολυθείτε. Και όχι μόνο αυτό, οι 350 που μένετε σε οικισμούς γιατί είστε παλού και δεν έχετε σπίτι εδώ γύρω στα χωριά που μένετε, που έκαναν την μετανάστευση άνθρωποι για εκεί, από τις πόλεις τους, από τα χωριά τους, για να πάνε να βρουν δουλειά, να βρουν μεροκάματο και τους έδωσαν στον οικισμό τα διαμερίσματα, τους λέει θα μείνετε απ' έξω, θα φύγετε. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία εκεί, στη Λάριμνα, στον Αγιάννη, σε άλλους οικισμούς. Καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η ανάπτυξή του, η καπιταλιστική. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να έρθει ο ιδιώτης, ο επενδυτής, να τον πάρει μπιτ παρά. Δεν θα κλείσει η Λάρκο. Η Λάρκο είναι χρυσορυχείο. Και μάλιστα με τις τιμές που έχει φτάσει στο Ινκέλιο τώρα διεθνώς, θα την πάρουν, αλλά θα την πάρουν μπιτ παρά. Γι' αυτό την απαξιώνουν τόσα χρόνια. Θα τη δώσουν σε κάποιους επενδυτές, Έλληνες, σε συνεργασία πιθανόν και με άλλους ξένους. Δεν έχει σημασία. Το κεφάλαιο ίδιο είναι και δεν έχει πατρίδα. Λοιπόν, για να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Και βέβαια οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Τους λένε από 55 χρονών και πάνω. Όσοι είναι για να βγουν στη σύνταξη στα 62 να τους βάλουν σε κοινοθελή εργασία, δηλαδή τα 500 ευρώ αυτά που δίνουν κοροϊδία, και όλοι είναι οικογενειάρχες, άνθρωποι 55 χρονών, έχει παιδιά που σπουδάζει, που κάνει, άλλος έχει οικογένεια που τα παιδιά του είναι άνεργα, αν δεν σπουδάζουν, και πάει λέγοντας. Το ίδιο την ανάγκη της δικής μας αλληλεγγύης, γιατί πρέπει να ξεσηκώσουμε πραγματικό κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα και για τη Λάρκο. Αλλά την αλληλεγγύη μας χρειάζονται και οι εργάτες στην Κόσκο και οι εργάτες στη Βαρβαρέσος και στα πετρέλαια της Καβάλας που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και όπου αλλού υπάρχουν αυτές οι αιστείες αντίστασης. Στις σημερινές συνθήκες, λέμε εμείς, που κυριαρχεί το μονοπωλιακό κεφάλαιο, σε συνθήκες δηλαδή που η όποια ανάπτυξη γίνεται με βάση το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος. Την αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας που υπάρχει στην παραγωγή και λόγω των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα, αλλά κυρίως του μόχθου του εργάτη και της δουλειάς του εργάτη, την καρπώνεται αποκλειστικά και μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρό. Και σήμερα μάλιστα,
που η ύπαρξη, ας πούμε, της ψηφιοποίησης των ψηφιακών επενδύσεων, οι καινοτομίες που λένε, που έπρεπε και μπορούσαν να κάνουν τη ζωή του εργαζόμενου πιο άνετη, υποτίθεται, να έχει λιγότερες ώρες εργασίας, να δουλεύει για να μπορεί να έχει λίγο περισσότερο χρόνο, να είναι καλοπληρωμένες όλες αυτές οι δουλειές και οι αυξήσεις, αλλά βλέπουμε σε αυτό το σύστημα, στον καπιταλισμό, να οδηγούν μόνο σε ένταση της εκμετάλλευσης και οι νέες καινοτομίες και η ψηφιοποίηση της οικονομίας και τα πάντα, και βεβαίως τελικά να έχουμε και λιγότερες θέσεις εργασίας, και για να διασφαλίζεται και μόνο η κερδοφορία του κεφαλαίου. Και αυτές που υπάρχουν θέσεις εργασίας να είναι κακοπληρωμένες. Δέστε για παράδειγμα, ας πούμε, τι έγινε στο εμπόριο, με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή στις υπηρεσίες, στις τράπεζες και αλλού, όλα αυτά τα ζητήματα. Απολύθηκαν εργαζόμενοι, μειώθηκε το προσωπικό, αξιοποιώντας ακριβώς και την ίδια την ψηφιοποίηση, γιατί θέλαν περισσότερο κέρδος οι επενδυτές. Και χώρια που το πρόβλημα της ψηφιοποίησης με μια σειρά μικρές επιχειρήσεις, δέστε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες ή που έχουν νοικοκυριά που δουλεύουν, ας πούμε, στην ουσία αυτοαπασχολούμενοι με την οικογένειά τους και τέτοια, πώς θα κάνουν την ψηφιοποίηση αυτή, τι κόστος έχει και πόσο μπορούν να σηκώσουν αυτό. Ή η κερδοφορία που λένε στον αγροτικό διατροφικό τομέα, για παράδειγμα, με την προώθηση των εξαγωγών, γιατί γίνονται και προωθούνται εξαγωγές φυσικά, βασίζεται μόνο στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, αφού οι μεγάλες αγροτικές εκμετάλλευσεις έχουν συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια, σε κάποιους καπιταλιστές που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, και βέβαια έχουμε εξαγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, όπως τα λένε στο εξωτερικό. Ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό και να βγάλουν τέτοια, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, με το γεγονός ότι είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής, δεν μπορεί ο άλλος να σπείρει, να καλλιεργήσει από τη μια χρονιά, λόγω του ότι τούτη είχε χιονιά στη μία, λόγω του ότι είχε δάκο στην άλλη ή δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Και δεν πήρε ούτε τις αποζημιώσεις από αυτά που έχασε. Πώς θα ζήσει, πόσοι αγρότες μπορούν να παράγουν μαζικά πολλά ποιοτικά προϊόντα και φθηνά, για να μπορούν και να θρέψουν τον ελληνικό λαό και να κάνουν αυτά που λένε αυτοί οι εξαγωγές. Αυτά τα κάνουν οι μεγάλοι μόνο. Άρα και εδώ ξανά πάμε στο ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο γίνεται και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την απελευθέρωση της ενέργειας, που και ενεργειακή φτώχεια έχουμε και την πληρώνει ακριβά ο λαός, εκτός από τους εργαζόμενους αυτές τις μονάδες με την απολιγνητοποίηση που βιώνουν την ανεργία κλπ. Κυριολεκτικά αυτές οι πολιτικές, αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και κυβερνούν με την πολιτική τους, έχουν γονατίσει το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό, τις μικρές επιχειρήσεις. Βέβαια, φίλες και φίλοι, για να τελειώνω, ξέρετε ότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα προς τις εκλογές, στις κάλπες, αυτό έχουν στο μυαλό τους. Αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο ότι η μόνη αντιπολίτευση που μπορεί να ασκηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική την κυβερνητική, στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυριολεκτικά μια αντιπολίτευση. Το ίδιο βέβαια κάνουν και άλλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΚΙΝΑΛ και πάει λέγοντας. Μην τα λέω, τα ξέρετε, τα ζείτε. Μια αντιπολίτευση φρουθιώτη, κλειδαρότρυπας, ηθικολογίας και του star system. Ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος φοράει καλύτερο κουστούμάκι, ποιος μιλάει καλύτερα στα μέσα και πάει λέγοντας. Μεταξύ τους αυτά λένε. Και τα λένε στη Βουλή και τα λένε στα κανάλια όπου γυρνάνε οι εκπρόσωποι τους κλπ. Βλέπετε αυτό που λέμε εμείς, έχουν στριμωχτεί πολλά κόμματα γύρω τριγύρω από την καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, που επιδιώκουν άλλα, όπως η Νέα Δημοκρατία, την παραμονή τους στην κυβέρνηση, και άλλα να μπουν αυτά στη θέση του Χαλίφη, είτε με τη μορφή μιας νέας μονοκομματικής κυβέρνησης, είτε με τη μορφή των κυβερνήσεων συνεργασίας μεταξύ τους. Και αυτό φαίνεται και από το ότι η κριτική και η αντιπαράθεση που γίνανται απέναντι σε μια εγκληματική πολιτική, απέναντι στην εγκληματική διαχείριση
που έκανε για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία με την πανδημία και με τις πυρκαγιές και με την κακοκαιρία την πρόσφατη, ήταν κυρίως τα ζητήματα τι διαχείριση έκανε, δεν έκανε καλή διαχείριση, δεν έκανε καλό συντονισμό, υπήρξε μια ασυνεννοησία, υπήρξε μια αλαζονία, υπήρξε μια αδιαφορία. Λες και η πολιτική διαχείριση έχει πολλά περιθώρια διαφορετικών πολιτικών επιλογών μέσα σε αυτό το σύστημα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, θυμηθείτε ότι τα ίδια έλεγε και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μάτι, τότε με τις πυρκαγιές, για τη Μάνδρα που διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα είχαμε συνεννοησία, τα είχαμε συντονισμός, τα είχαν ικανότητα κλπ. Αλλά η διαχείριση γενικά όλων αυτών των προβλημάτων, αλλά και αυτών της υγείας που συζητάμε σήμερα στη σημερινή σύσκεψη και όλα τα άλλα, έχει πάρα πολύ περιορισμένα όρια. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Στις συνθήκες αυτού του συστήματος βεβαίως, όχι για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Αλλά σε αυτό το σύστημα, με αυτούς διαχειριστές, έχει πολύ περιορισμένα όρια. Και πρώτα απ' όλα, τα περιορισμένα όρια τα θέτει η στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, η στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου. Ότι για όλα, για αυτούς κυρίως, γίνεται η καπιταλιστική ανάπτυξη και βεβαίως έτσι να την πληρώνει πάντα ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο αυταπασχολούμενος επαγγελματίας, ο νέος και η νέα. Άλλωστε και το γεγονός ότι στη Βουλή ψηφίζουν και τα τρία αυτά κόμματα μαζί τα διάφορα νομοσχέδια, αντιλαϊκά νομοσχέδια, είναι και αυτό μια απόδειξη. Γιατί έτσι μπουκώνουν, βλέπετε, τα δισεκατομμύρια στους μεγάλους ομίλους και παρέχουν καθημερινά ασυλία, προνόμια, επιστροφές χρημάτων, τους δίνουν σε αυτούς. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι αυτοί ποτέ από αυτή την απληστία που έχουν από την κερδοφορία. Τα κόμματα λοιπόν, λέμε εμείς, κρίνονται από τα προγράμματά τους. Κρίνονται και από την πρακτική τους βεβαίως. Όχι μόνο από τα προγράμματα και κυρίως δεν κρίνονται από τα προεκλογικά συνθήματα. Αυτό πρέπει να έχουμε καθαρό. Και βεβαίως αυτοί δεν είναι ούτε αφελείς ούτε αδαείς, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Το θέμα είναι να μάθει και ο ελληνικός λαός, το εργατικό λαϊκό κίνημα, τι πρέπει να κάνει, να πάψουν να κοροϊδεύουν. Και βέβαια αυτό θα γίνει. Μέχρι πότε θα ανέχεται ο ελληνικός λαός αυτή την κατάσταση? Σας καλούμε λοιπόν να σκύψετε, να μελετήσετε περισσότερο αυτές τις προτάσεις, τις θέσεις του ΚΚΕ, συνολικά την πρόταση, την πολιτική πρόταση του κόμματος, να τη συζητήσετε με τους φίλους, τους συγγενείς, τους γνωστούς σας, μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, παντού, να οργανώσετε τη συμμαχία σας με τις άλλες λαϊκές δυνάμεις, με τα άλλα λαϊκά στρώματα και να συμπορευτείτε μαζί μας, να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ, παρά τις επιμέρους διαφορές ή διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις ή επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν και κυρίως να συμπορευτούμε όλοι μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα, παντού. Και στις αρχαιρεσίες των σωματείων και των συλλόγων εδώ στην περιοχή και αλλού και στις εκλογές όταν θα γίνουν, οι οποίες από ό,τι φαίνεται μέχρι φέτος το φθινόπωρο θα γίνουν το πιο πιθανό, άντε το αργότερο την άνοιξη του 2023, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που αυτές έτσι και αλλιώς θα γίνουν τον Οκτώβρη του 2023. Λοιπόν, με αυτά θα ήθελα να τελειώσω, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για τη συμμετοχή σας εδώ απόψε. Καλή δύναμη, καλή υγεία και συνέχεια στους αγώνες.